είμαι εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό είτε 20 συν 7 έτη. Τα περισσότερα από αυτά, τα 16, εργολαβική. Τρομοκρατία, απόλυση, απληρωσιά, δυστυχία και όλοι οι νόμοι να καταπατούνται. Φυσικά αντιστεκόμασταν, αλλά έβγαινε και το καλό, έβγαινε και το κακό. Αργότερα προχωρήσαμε σε αυτές τις ατομικές συμβάσεις που θα έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς και όχι έτσι, ανά χρόνο, άντε ανανεώστε με 563 ευρώ μισθό και να μας βγαίνει η ψυχή, θα έχουμε τον επόμενο. Δεν θα έχουμε. Και φτάνουμε στο σήμερα, τέλος του χρόνου, λίγουν οι συμβάσεις μας. Και από εκεί που ήμασταν δούλοι, υποτίθεται, σε ένα σύγχρονο κόσμο, ή μήπως δεν είναι σύγχρονος ο κόσμος μας, μήπως δεν είναι πολιτισμένος. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Στο σήμερα, λοιπόν, μας ανακοινώνεται ότι ξαφνικά ότι αποφασίσαν ομόφωνα να βάλουν ξανά μέσα τους εργολάβους. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Είναι πολλά τα χρήματα, σαφώς. Λοιπόν, και μας να μας διώξουν, να μας πετάξουν έξω. Να πάμε πού? Οι άνθρωποι αυτοί, εάν απολυθούν σήμερα, αύριο, δεν θα έχουν ένα ευρώ να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί για τα παιδιά τους. Οπότε τι? Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο πιο δεινοί κάνουν τη θέση μας, τόσο πιο εύκολα μας χαλιναγωγούν. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν χαλιναγωγούνται, καλή ώρα σήμερα, και άλλες φορές. Επίσης, έχω ένα μικρό αφιέρωμα να σας διαβάσω για το ΠΑΜΕ, γιατί σε κάθε συγκέντρωση που γινόταν, κάθε τι που γινόταν, για να αντισταθούμε σε όλο αυτό, επειδή έχω ένα μικρούλι ταλέντο, δεν είμαι ποιήτρια, δεν δηλώνω ποιήτρια, είμαι εργαζόμενη και ασφικτιώ, κάτι έγραφα και διάβαζα πάντα για τους εργαζόμενους, είτε για να ενθαρρύνω, είτε για να τιμήσω, είτε για να υμνήσω. Το ίδιο λοιπόν και σήμερα. Αφιερωμένο στο ΠΑΜΕ και σε όλους σας που μοχθείτε. Με τιμή. Μπαίνει μπροστά και προχωρεί, μα σε φωτιές μα χιόνια. Είναι ελπίδα των απλών, πολλές δεκάδες χρόνια. Στηρίζει τους αδύναμους και τους αδικημένους. Γίνεται δυνατή γροθιά, εμπνέει πλανεμένους. Των αγροτών η δύναμη, των εργατών καμάρι. Δεν λοξοδρόμησε ποτέ, ατσάλινο δοκάρι. Βάζει τα δίκαια μπροστά, στήριγμα του εργάτη. Θέλει ισότητα δουλειά, μα και ειρήνη, αγάπη. Ευχαριστώ πολύ.